Υποδεχόμαστε στο στούντιο να μιλήσουμε για τοπική αυτοδιοίκηση, να μιλήσουμε για τον Πειραιά, τον κύριο Νίκο Μπελαβίλια, τον υποψήφιο δήμαρχο του Πειραιά, με την παράταξη Πειραιάς για όλους. Καλημέρα, κύριε. Καλή σας μέρα. Καλημέρες. Καλώς ήρθατε και πάλι, σας έχουμε ξαναβρει πριν από καιρό. Καιρό. Και σε ένα debate με τους υποψήφιους δημάρχους. Και ευχαριστούμε την ΕΡΤ γι' αυτό. Πείτε μας αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα, τι βλέπετε σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε αυτή την προεκλογική περίοδο, σε σχέση με την υποψηφιότητά σας, αλλά και το πολιτικό κλίμα στον Πειραιά. Νομίζω ότι αυτό που συμπληρώθηκε ήταν η ολοκλήρωση της ατζέντας για τα πραγματικά προβλήματα της πόλης. Δηλαδή, καταφέραμε από νωρίς, από τον Νοέμβριο το Δεκέμβριο, για πρώτη φορά στην ιστορία των εκλογών στην πόλη. Mm-hmm. Παρότι το κλίμα επιχειρήθηκε να στραφεί σε μια ποδοσφαιρική εκδοχή, mm-hmm. στο αν θα ψηφίσουμε ή όχι το μεγάλο ιστορικό σύλλογο της πόλης, τον Ολυμπιακό, mm-hmm. και όχι από εμάς, εν τέλει κατέληξε σε ένα πεδίο πραγματική συζήτηση για το κυκλοφοριακό, πραγματική συζήτηση για το λιμάνι, πραγματική mm-hmm. συζήτηση για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Αυτό ήταν, νομίζω, η μεγαλύτερη μας επιτυχία αυτής της καμπάνιας των 6 μηνών. Και πρέπει να πω, ακούγοντας κάποια debate, παρακολουθώντας κάποια debate που είχατε με τους ανθυποψηφίους σας και ακούγοντας, οφείλω να πω, ως πόλης πάντα μιλάω, ότι είδα και έναν χαμηλό τόνο, μάλλον πολιτικό πολιτισμό στη συζήτηση για τον Πειραιά. Εξαιρετικά πολιτισμένες συζητήσεις. Ναι. Και τα μεγάλα θέματα στο τραπέζι. Και οι υποψήφοι, οι συνυποψήφοι μου, οι ανθυποψήφοι μου, υποχρεωμένοι πια να απαντήσουν σε αυτά. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον, θα το πω γιατί πρωί-πρωί το σκεφτόμουν, είναι ότι είχα την τιμή να έχω μια συνέντευξη στο Telesur, το μεγάλο λατινοαμερικάνικο κανάλι, πριν από 1,5 μήνα, εφόρη στη Σύλλη για το λιμάνι. Μια πολύ καλή λήψη, τη βγάλαμε σε ένα διεθνές δελτίο ειδήσεων. Την επόμενη μέρα ειρωνεύονταν οι αντίπαλοι, σας βγάζουν οι Λατινοαμερικάνοι, έχει... Για το μέσο στο οποίο παραχωρήσατε την για το μέσο. Χθες είχαν αναφορές σε μένα οι New York Times, mm-hmm. τις θέσεις μας για το λιμάνι του Πειραιά, με κριτική. Θεωρεί ότι εν μέρει εγώ επιχείρησα με την άποψή μου για την Κόσκο, με την άποψή μου για τα αρχαιολογικά, να εμποδίσω τις επενδύσεις, mm-hmm. αν και συνέχεια διορθώνουν και γράφουν οι ίδιοι ότι εν τέλει με αυτούς τους ενδιάμεσους τόνους υποστηρίζει την αρχαιολογική κληρονομιά του Πειραιά. Δεν έχει ξαναυπάρξει στις δημοτικές εκλογές του Πειραιά διεθνής αναφορά στις δημοτικές εκλογές. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα ενδιαφέρον. Και το δεύτερο ενδιαφέρον είναι ότι φαίνεται ότι ούτε το Telesur, ούτε η New York Times βρήκαν ενδιαφέρουσες δηλώσεις του Δημάρχου του απερχόμενου. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι άλλο ένα που πετύχαμε ως υποψήφιος, mm-hmm. όχι ως Δήμαρχος, ήταν να ανεβάσω το θέμα του λιμανιού του Πειραιά σε διεθνές επίπεδο. Για πρώτη φορά να υπάρχει από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, ελπίζω της αυριανής, ένα πεδίο για να μας σέβονται και να μας θεωρούν μια πόλη αυτή που αντιστοιχεί στο δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Μεσογείου. Mm-hmm. Πιστεύετε υπάρχει κάποια παραποίηση, κάποια διαστρέβλωση των απόψεών σας, ειδικά για το θέμα της προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς του Πειραιά, όλο το προηγούμενο διάστημα που δίνεται η εντύπωση ότι αυτές οι απόψεις είναι εχθρικές στο επιχειρήν? Ισχυρίζομαι ότι όπως στην Αθήνα θεωρούμε ότι ο πλούτος τον οποίο δεν πρέπει να αγγίξουμε, γιατί αυτός φέρνει τα μεγάλα έσοδα του τουρισμού, αλλά και αυτός κρατάει το επίπεδο της πόλης πάρα πολύ ψηλά. Είναι οι αρχαιότητες, είναι τα μουσεία, είναι ο πολιτισμός. Στην πόλη μου αυτό ακριβώς το κεφάλαιο που η δικιά μου γενιά έχει σώσει, οι αρχαιολόγοι έχουν σώσει, οι άνθρωποι του πολιτισμού σώσανε, οι πανεπιστημιακοί σώσανε και όχι δυστυχώς οι δήμαρχοι. Οι δήμαρχοι από τον καιρό του Σκυλίτσι κατεδάφιζαν μνημεία. Mm-hmm. Οι δήμαρχοι από τον καιρό του Σκυλίτσι θεωρούσαν ότι κάτι παλιό είναι αντιαναπτυξιακό. Έτσι, χάσαμε ένα μεγάλο μέρος των λιπασμάτων Δραπετσόνας, το οποίο ευτυχώς ξαναπήραμε πίσω ως πάρκο, αλλά όχι ως απόθεμα αυτού του πολιτισμού. Νομίζω λοιπόν ότι το μεγάλο κεφάλαιο, η κότα με τα χρυσά αυγά, να το πω εν ψυχρό και λαϊκά, είναι ο πολιτισμός και η αρχαιολογία της πόλης. Δεν τη σφάζει στην κότα. Δεν μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δύο, χωρίς να σφάξει την κότα. Βεβαίως και μπορούν να συνδυαστούν. Βεβαίως και μπορούν να συνδυαστούν. Ναι. Και απόδειξη είναι η Αθήνα. Ναι. Απόδειξη είναι οι καλπάζουσες επενδύσεις. Θεωρείτε δηλαδή όλα τα επιχειρηματικά σχέδια που υπάρχουν στον Πειραιά δεν το συνδυάζουν, αλλά. Όχι, υπάρχουν επιχειρηματικά σχέδια στον Πειραιά τα οποία συνδυάζονται με αυτό. Mm-hmm. Ανοίγουμε το Μουσείο των Σιδηροδρόμων σε μία από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές την άλλη Τρίτη. Mm-hmm. Χθες πήρατε μία λήψη, ένα ντοκιμαντέρ για το τι σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Αυτό έρχεται με μία ολόκληρη γκάμα επενδύσεων. Ποια είναι η διαφορά? Άλλο είναι οι επενδύσεις φούσκες, οι οποίες θέλουν να ισοπεδώσουν για να βγάλουν τα γρήγορα.
έσοδα, και άλλο είναι οι επενδύσεις ευρωπαϊκού επίπεδου, οι επενδύσεις που ξέρουν ότι γίνονται μέσα σε ένα ιστορικό περιβάλλον, μέσα σε ένα εξαιρετικά όμορφο θαλάσσιο περιβάλλον, φυσικό περιβάλλον, μιλάω για την δαντέλα της Πειραϊκής, και οι οποίες όντως προσελκύουν. Αυτό είναι το στόχο. Στον Πειραιά, ποιες είναι οι επενδύσεις φούσκες? Οι επενδύσεις φούσκες, κατά τη γνώμη μου, είναι οι επενδύσεις της νύχτας. Και αυτές που άρχισαν να εμφανίζονται δυστυχώς στην Τρούμπα τα τελευταία 2 χρόνια, όπου επιχειρούν επιχειρηματίες όπως κάναν στα Λαδάδικα ή όπως κάναν στο Ψηρή, να βγάλουν τα λεφτά τους μέσα σε μια σεζόν. Επενδύσεις φούσκα ήταν αυτές που επιχειρήθηκε να γίνουν με τα 8 μολ που είχαν προταθεί στην πόλη του Πειραιά κατά τη διάρκεια του μνημονίου ή λίγο πριν. 8 μολ στην πόλη του Πειραιά, το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι φούσκα. Επενδύσεις φούσκα πιθανόν είναι η καλπάζουσα αύξηση του Airbnb σήμερα, που πρέπει να ελεγχθεί, που πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το αφήσουμε να συμπληρώνει τον τουρισμό. Μας πείτε την άποψή σας. Να το αφήσουμε να συμπληρώνει τον τουρισμό, αλλά ταυτόχρονα να μην διαλύσει τις αξίες της γης, να μην διαμορφώσει συνθήκες όπου ένας φοιτητής δεν μπορεί να βρει διαμέρισμα. Και ποια θα ήταν, για να αντιστρέψω το ερώτημα του Κώστα, ποια είναι η επένδυση μη φούσκα ή ευρωπαϊκού επίπεδου? Ένα παράδειγμα. Είναι όλες οι παραγωγικές, κατά τη γνώμη μου, επενδύσεις. Όλες. Είμαστε υπέρ της διατήρησης της ναυπηγικής βιομηχανίας της ανάπτυξης στο πέραμα. Είμαστε υπέρ της διατήρησης των παραγωγικών τεχνολογιών μέσα στη ζώνη. Επισκέφτηκα μια σπουδαία ελληνική εταιρεία, εγκαταστημένη μέσα στον Άγιο Διονύση, δεν έχει νόημα να πω ποια εταιρεία είναι, με καμιά 150 μηχανικούς ηλεκτρονικούς Έλληνες και υψηλότατο επίπεδο επιστημονικό προσωπικό, οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει 600 σταθμούς κάποιου ελέγχου μιας παραγωγής, γιατί αν το πω θα αποκαλύψω την εταιρεία, σε όλη την Ευρώπη, και οι οποίοι έχουν έναν πολύ σημαντικό τζίρο και όπου έχουν αναγεννήσει ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο σε ένα σπουδαίο κτίριο μέσα σε ελεγχόμενη αρχαιολογική ζώνη. Το οποίο κατασκεύασαν οι ίδιοι με δικά τους χρήματα. Ήταν μια όαση δημιουργίας η συνάντησή μου με αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι μαζί με τους επικεφαλείς τους, μαζί με τους επενδυτές, ήταν άνθρωποι οι οποίοι στοχεύανε στο εξαγωγικό εμπόριο, στην παραγωγή καινοτομίας μέσα στον Άγιο Διονύση, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, στην ιστορική βιομηχανική ζώνη του Πειραίδα, σημερινό πραγματικό εμπόριο. Το κάνουμε στο τεχνολογικό πάρκο Λαβρίου ήδη 20 χρόνια. Εταιρείες σύγχρονες, καινοτόμες, μέσα σε περιοχές μνημειώδεις, οι οποίες βγάζουν λεφτά, βγάζουν θέσεις εργασίας και μένουν εκεί ανακυκλώνοντας τις επενδύσεις τους και όχι παίρνοντας τα λεφτά και φεύγουν. Οπότε λέτε, υπάρχουν οι καλές πρακτικές? Προφανώς υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Στον Πειραιά πρέπει να τις φέρουμε. Θα ήθελα να μας πείτε κάτι για τα Airbnb, που είναι ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο τον Πειραιά και την Αθήνα και πολλές μεγάλες πόλεις. Κατάλαβα από τα. Από όσα προείπατε, ότι πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία και να δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον να βελτιώνει το εισόδημά του, αλλά και από την άλλη όμως να μπει και ένα φρένο, να μην γίνεται μια έτσι αδυσόπιτη. Η συνολική εικόνα, δουλεύουμε λόγω της ιδιότητάς μου της Κεφαλής Ανάπλασης Αθήνας και του Πολυτεχνείου. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω πάντως γι' αυτό. Αν προλάβω, ευχαρίστω να απαντήσω. Επειδή το θυμήσατε τώρα. Όχι, για να εξηγήσω πώς τυχαίνει να γνωρίζω τι συμβαίνει με το Airbnb σε όλη την Ελλάδα. 120.000 περίπου αυτή τη στιγμή διαμερίσματα Airbnb. 90.000 εξ αυτών μοναδικά αφημί. Πάει να πει ότι 90.000 άνθρωποι περίπου, 90.000 νοικοκυριά ή μικρές επιχειρήσεις εισπράττουν ή έχουν ένα έσοδο από το Airbnb. Τα άλλα 30.000 δείχνουν ότι έχουμε και αυτή την ποσοστόση εταιριών. Αυτά έχουν εκεί είναι το ζήτημα. Ο στόχος, κατά τη γνώμη μου, είναι και κατά τη γνώμη πολλών από εμάς, του επιστημονικού κόσμου ή των πολιτικών ηγεσιών που χειρίζονται το ζήτημα του τουρισμού και της ανάπτυξης, είναι να ελεγχθεί καταρχήν η ένταξή τους μέσα σε ζώνες που αντέχει να υπάρξουν. Για παράδειγμα, Airbnb σε υποβαθμισμένη περιοχή κατοικίας με πάρα πολύ υποβαθμισμένες συνθήκες θα αναζωογονήσει, κατά τη γνώμη μου, την κατοικία η οποία ρημάζει. Αντίθετα, Airbnb σε κορεσμένες περιοχές ή περιοχές που έχουν υπάρξει ως περιοχές φοιτητικής στέγης, λέω ένα παράδειγμα του Ζωγράφου ή τη Θεσσαλονίκη με το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ή τη Σαντορίνη όπου υπάρχει ανάγκη στέγασης γιατρών δασκάλων, το ξέρω. Εκεί μας τεινάζει στον αέρα κυριολεκτικά τις συνθήκες τέξη. Εκεί πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί. Νομοθετικές προφανώς, έτσι, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει άλλος τρόπος. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί πίσω από το Airbnb να κρύβονται ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Δηλαδή, όταν μια πολυκατοικία ολόκληρη είναι Airbnb, ή όταν ποσοστό είναι. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται να έχει αλλάξει χρήση. Τι σημαίνει στον Πειραιά τώρα, για να ξαναπεράσουμε στον Πειραιά.
Ευτυχώς δεν έχουμε τα 10.000 περίπου ή 15.000 διαμερίσματα της Αθήνας. Έχουμε 800 στον Πειραιά. Ναι. Τόσα υπολογίζονται αυτή τη στιγμή. Έχουν αρχίσει να μπαίνουν συνθήκες ελέγχου μέσω των διεθνών εταιριών. Επομένως, ελέγχονται φορολογικά σιγά-σιγά αυτά. Πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μην έχουμε έκρηξη τύπου φούσκας που σας είπα προηγουμένως. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, πολύ γρήγορα, επειδή σας είπα ότι μου το θυμήσατε και επειδή έχουν αναφερθεί οι υποψήφοι του Δήμαρχη της Αθήνας, θα δεχόσασταν μια ανάπλαση ΑΕ στον Πειραιά? Ελπίζω να είμαι δήμαρχος. Πιστεύω ότι θα είμαι δήμαρχος. Σε περίπτωση που είμαι. Σε αυτή την περίπτωση, ρωτώ. Θα σκεφτούμε σοβαρά τη δημιουργία ενός ισχυρού πόλου που θα αναλάβει τα μητροπολιτικά έργα. Δεν ανάγκη να είναι ανάπλαση ΑΕ, μπορεί να είναι μια αναπτυξιακή εταιρεία, ή μπορεί να είναι δημοτική εννοώ, ή μπορεί να είναι ένα άλλο σχήμα. Έχουμε το know-how διαφόρων εκδοχών. Χρειάζεται όμως να υπάρξει ένας ισχυρός δημόσιος πόλος, ο οποίος θα αναλάβει τα μεγάλα μητροπολιτικά έργα του Πειραιά, διότι υπό τον Δήμο ή με τον Δήμο. Ναι. Όπως και η Αθήνα. Μάλιστα. Η ανάπλαση έχει και το Δήμο Αθηναίων μέσα. Η ανάπλαση έχει και την. Μίλησα για μητροπολιτικά έργα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και να είμαστε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να προλογίσω το εξής. Ναι. Έχουμε πολύ ενδιαφέρον πολιτικό πάνελ στη συνέχεια με τους δημοσιογράφους, τους συναδέλφους μας, την κυρία Σβίγκου, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και